όσοι είπα, το, σε ένα βίντεο μου είχα βάλει, είχα πει ότι αγόρασα δύο καινούργια παιχνίδια. Τώρα θα μου πείτε, Μιχάλη, γιατί έκανες τέτοιο βίντεο. Γιατί όπως σας είπα, ακόμα, γιατί τότε δεν είχαν σβηστεί ακόμα τα βίντεο μου και ήθελα να διαφημίσω τα δύο νέα παιχνίδια που αγόρασα και δεν με χορήγησε κανείς και τα ανέβασα τώρα. Ναι, επίσης να σας πω ότι θα ξεκινήσει μια νέα σειρά στο κανάλι που θα έχει θέμα το GTA. Εδώ βλέπουμε τον Σον Γκοχάν και άλλους χαρακτήρες. Λοιπόν, θα το προχωρήσουμε για να παίξουμε κανονικά. Εγώ θα διαλέξω το μπλε χρώμα, είναι στα το κόκκινο, γιατί μπορούμε ή μπλε ή κόκκινο. Και ναι. Κάνε να μπορούσα με κίτρινο. Ναι, στην αστασία αρέσει το κίτρινο. Επίσης είχα πολλούς, βλέπετε αυτό το ανθρωπάκι. Βλέπετε αυτή την πράσινη μαλακία. Λοιπόν, κανονικά ήταν να επιλέξω το Son Goku Super Saiyan ή τη Φρίζα ή αυτόν. Δεν θα διάλεξα αυτόν γιατί ήταν έτσι λίγο πιο cool. Διάλεξα αυτόν. Και ναι, αυτό είναι ο κόσμο του Dragon Ball. Να είμαστε. Λοιπόν, εδώ είναι το στάδιο. Όχι, ναι. Εδώ είναι το στάδιο που δίνουν αγώνες στο Dragon Ball. Θα δώσω αγώνες με την αστάση. Έλα ρε, εδώ, ωραία. Εγώ θα πάω από εκεί στο μπλε, για να σας δείξω στο δύο, που είναι το κόκκινο. Λοιπόν, το μπλε, για να σας δείξω στο δύο, που είναι το κόκκινο. Λοιπόν, εγώ είμαι από από εκεί είναι το κόκκινο βελάκι, εγώ με το μπλε βελάκι. Έχει πολλούς παίκτες, μπορούμε να διαλέξουμε τα κάτι που έκανε η Αναστασία της, το αγαπημένο της χρώμα είναι το κίτρινο ομάδα, θα τους κάνει όλους τους κίτρινη ομάδα. Λοιπόν, κάτι που ήθελα να πω είναι ότι στα παλιά μου βίντεο μίλαγα πάρα πολύ. Ήθελα να σας εξηγώ κάποια πράγματα και τώρα άρχισα να μιλώ λίγο πολύ. Τέλος πάντων, θα διαλέξω για αρχή τον αγαπημένο μου το πύρους. Τώρα, wait, που είναι το τηλεκόντρο να βάλει η φωνή στο παιχνίδι. I don't know. Α, το βρήκα το περισσότερο. Τον δολοφόνο, τον έναν πολύ ισχυρό παίκτη του Dragon Ball, τον Kid. Μπορούμε επίσης να τους αλλάξουμε τα κουστούμια τώρα της Αναστασία. Το οποίο θέλω να το κάνω γκρι, του Kid θα του βάλω αυτή τη στολή, το οποίο θα το αφήσω έτσι γαλάζιο γιατί μου αρέσει το μπλε. Ενώ και είχα δει παιδιά που θυμήθηκα ότι έπαιζα σε ένα βίντεο μου ήταν το Dragon Ball, το Mortal Kombat 11 μαζί με ένα φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Η Αναστασία διαλέγει πίστα. Θα ξαναπαίξουμε τον Κωνσταντίνο παιχνίδι γιατί είμαστε καλοί φίλοι. Στο διάστημα η Αναστασία θα μας πάει. Ένα λεπτό. Εντάξει, λοιπόν, Son Goku ο Super Saiyan εναντίον Beerus, Freeza εναντίον Manjiboo και Android 18 εναντίον Heat. Ξέρετε ήδη ποιος θα νικήσει. Βλέπετε τις φάτσες τους. Ξέρετε ποιος έχει την πιο σκληρή φάτσα. Δείτε τι θα κάνει ο πανίσχυρος Beerus. Σιγά, δέσε. Εγώ πήρα το ειδικό ασασέρ του Beerus. Σοβαρά ρε Beerus. Κάτι πιο εντυπωσιακό δεν μπορούσε να κάνεις. Δεν θα μείνετε, θα σε νικήσω. Μου έκλεψε τη κίνηση. Παιδιά, να το γες. Η Αναστασία παίζει βρώμικα. Παλεύει μόνο με ακτίνες. Και αυτό ξέρετε ότι είναι άδικο. Πώς τολμάς να βάλεις το θεό της καταστροφής σου, ρε. Αναστασία. Καλά, δεν γαμιέσαι. Εγώ θα σε νικήσω χωρίς μπουνιές, με τα χέρια. Γιατί έχω το πανίσχυρο Manjiboo. Έλα, Manjiboo. Δείξε το τι κάνεις. Θες να πυροβολάς, θα πυροβολώ κι εγώ.
Έλα ρε που, πόνταρα και τη ζωή μου πάνω σου. Έλα που, έτσι μπράβο, δείξ' του ποιος είσαι. Δείξ' του γιατί σε φοβόταν μέχρι και ο πατέρας της Βρίζα. Έτσι μπράβο, πάρα το τώρα. Έκλασε σοβαρά, τέλος πάντων, ο κλανιάρης ο μου. Θέλω ένα χτύπημα για να χάσω. Κατά δύο. Μην τα πας με ένα δολοφόνο, γιατί θα πεθάνεις. Σταμάτα ρε μαλακισμένη. Κατάξτε, χα, πάει για να μάθεις. Αυτό κάνεις αυτό. Αυτό κάνεις πριν. Όταν με βαράς και πατάω χ, σου επιτίθομαι. Χα. Πού σε έστειλα. Να, στην κόλαση. Και τώρα οι νουβάτες. Πάτε ρε, συνέχισε έτσι. Έλα, έλα, παίξτε ρε. Και μετά γάμα την. Μόλις βρίσκεσαι και αυτό το βίντεο. Και είχα πει στα παλιά μου βίντεο. Ενίκησα. Και είχα πει στα παλιά μου βίντεο ότι θα σταματήσω λίγο να βρίζω. Θα μειώσω τις βρισκές. Βλέπετε όμως ότι έχει σημάδια η φρίζα από χτυπήματα. Γιατί στον τράκο μπορεί φαίνονται τα χτυπήματα. Easy. Ναι, όχι σαν το Mortal Kombat που φαίνονται τα αίματα, οι γρατζουνιές και τα πάντα. Το Dragon Ball... Θα βάλω τον... Τέλειωσα. Ποιο? Τους ίδιους. Λοιπόν, ακούστε, η Αναστασία πηδικά πυροβολάει συνέχεια και ξέρω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει με μπουνιές, να παίξει βρώμικα με πυροβολώντας. Θα βάλω κι εγώ κάποιους που πυροβολάνε πάρα πολύ για να είναι πιο δική μάχη, στο πούμε. Τώρα θα βάλω τον Τρανκς. Μια φορά σου ρίχνει και νικάει. Ποιος άλλος πυροβολάει πολύ? Η Φρίζα. Σίγουρα. Άντε. Και θα βάλω τον Goku Black. Θα τους κάνω όλους μπλε, γιατί το αγαπημένο μου χρώμα είναι το μπλε. Μπλε ομάδα, βιές κίτρινη της ομάδας. Ποδόσφαιρο το κάναμε. Για μου το φελέκι μου. Πάντως στη Φρίζα της πηγαίνει λίγο το μπλε. Ο Τρανκς είναι λίγο μοβ. Μπλε. Θα του βάλω το γαλάζιο γιατί δεν ξέρω αν είναι μοβ ή μπλε. Διαλέγει πάλι η Αναστασία. Όποιος τα κάνει αυτά πιο γρήγορα, διαλέγει και πίσω. Εγώ τουλάχιστον να εξηγώ στον κόσμο. Στο Νάμεκ. Λοιπόν. Εντάξει, μπορεί πριν να χάσα, αλλά τώρα... Θα λέγω πως είπατε με. Φρίζα, αλλά τώρα την νίκη την έχω στο τσεπάκι. Εγώ το πατάω ήδη το κουμπί. Εγώ. Βάζουμε στοίχημα. Ποιος είναι πιο γρήγορος? Εγώ. Τι στοιχηματίζεις? Ένα φιλί. Α, είσαι το διάλογο, μωρή. Έντε. Θα ξεράσω. Α. Οδηγά στη... Λοιπόν, ελπίζω να στοιχημάτισεις τη ζωή σου γιατί θα σε πετάξω από το μπαλκόνι. Δείτε τη δικιά του που έφερε τη Φρίζα. Καντάλια μου. Δείξε όσες ακτίνες θέλεις. Εσύ έχεις μικρές ακτινούλες. Εγώ ρίχνω ολόκληρες ακτίνες. Τώρα έχουμε την ίδια. Ποιος είναι πιο γρήγορος? Εγώ φυσικά είμαι. Πώς το κάνω? Όπως με κάτι που κατάλαβε. Δεν ξέρω, αλλά δεν μπορούσα να το κάνω. Με τον κύκλο. Κάνε την ειδική σκήνηση, Φρίζα. Φρίζα, κάνε. Να, ειδική κίνηση της Φρίζα. Καταστροφή. Όχι. Έκανε και η άλλη Φρίζα ειδική κίνηση. Γαμώ τον Άμεκ μου μέσα. Ξανά. Απ' την άλλη. Όχι. Έλα, Goku Black. Κάντο εσύ. Έχω τον Goku Black τώρα που βαράει την Android. Δεν τα πάει πολύ καλά, περιμένω. Και εσύ ρίχνεις συνέχεια. Ναι. Τι κάνεις? Με γάμισες. Πάτε, ναι. Τι, δεν σε πετυχα. Α, σε πετυχαίνω. Νομίζω. Άντε, πάτε τώρα. Δείτε τη ζωή μου και δείτε τη δική της. Δείτε σε σχέση τις ζωές μας. Εγώ έχω λιγότερη, αλλά ο Τρανκς είναι το κλειδί της νίκης. Καλά.
Τους έχω μειώσει διάρκεια τη ζωή και η φρίζα έχει φουλ ζωή. Και πυροβολά και αρκετά γρήγορα. Επίσης πετάει και πέτρες. Καλά, θα συνεχίσω με τις κοινές μου μπουνιές. Hey! Πέτρες... Το ένα μόνο. Όχι το άλλο. Μπορεί τις πέτρες. Α, έχεις το δίγια όλο. Πάτα μου. Είπα να έχεις πέτρες. Αν να με πυροβόλα, θα πετάω και πέτρες. Κανήκα είμαστε στο Νάμεκ και είναι Γκόκου, Σούπερ Σάγιαν, Νάτιο Φρίζα. Σε ένα επεισόδιο ο Γκόκου και η Φρίζα στο Νάμεκ πάλεψαν. Νομίζω καταλαβαίνετε ότι η Φρίζα έχασε, αλλά σε αυτό το επεισόδιο η Φρίζα θα νικήσει και θα πάρει το αίμα της πίσω. Χρησιμοποιώ τις πέτρες και σαν επίθεση και σαν άμυνα, γιατί είναι τείχος. Ένα-ένα. Έχουμε μείνει και δύο από ένα παίκτη. Φρίζα vs Φρίζα. Βέβαια εσύ είσαι χρυσή και εγώ μπλε. Όχι μεταμόρφωση χρυσή. Για μια σπέρα που φορά. Πού τύχε. Κανονικά ξέρετε ότι θα νικούσα αν είχα περισσότερη ζωή. Όμως είδα, τα πήγα καλύτερα από πριν. Που σημαίνει ότι οι επιλογές μου είναι καλές. Θα παίξουμε άλλο ένα και θα τελειώσει το βίντεο. Γιατί... Εσύ νομίζω ότι δεν ήθελες να κάνεις βίντεο. Με πιστόλι πρέπει να σε απειλήσω για να... Παιδιά, κάτι που δεν σας λέγαμε στα παλιά βίντεο γιατί σας το κρύβαμε. Βασικά δεν το κρύβαμε ακριβώς, απλά δεν είχε να το πούμε. Εγώ και η Αναστασία είμαστε αδέλφια. Και επίσης έχουμε και μια άλλη αδελφή που έχει επίσης κανάλι και τη λένε Κρυσταλία. Θα πείστε το κανάλι. Και το κανάλι της Αναστασίας είναι και η Μικτασία. Εμένα επειδή μου έφτιαξε αυτό το κανάλι, δεν διάλεξα εγώ το όνομα. Μπορώ να αλλάξω το όνομα. Εμένα με λένε, είπαμε, πως με... Μιχαήλ S. Το S δεν ξέρω που κολλάει. Και στην Κρυσταλία, επειδή είναι 6 χρονών, της βρήκα ένα τέλειο όνομα για το YouTube κανάλι. YouTube κανάλι, της πες το. Μανεχερή, είναι το Βιτζέκ. Λέω, Αζία, να παίξουμε. Αυτό δεν είναι που σου έφεραν. Ναι, ο Βετζέτα. Αζία, παίζουμε ένα χωρίς να πυροβολάμε, μόνο με πουνιές. Ωραία, να βάλουμε κάποιους που δεν πυροβολάμε. Μα γενικά απλά να μην πυροβολάμε, να μην πατάμε. Okay, να βάλουμε και δύο σε αυτόν. Ποιον. Αυτόν. Θα βάλουμε και δύο. Αυτό είναι το μάντζιμπου, το κιμπου. Πότε δεν μπορώ να πολύ πυροβολήσει. Αφού έτσι έλειψε, απλά θα το πατάμε. Εγώ αν θα βάλω αυτό, παιδιά, σας έχω μια ερώτηση. Όσοι είστε ειδικοί στο Dragon Ball, γράψτε μου κάτω στα σχόλια γιατί είχα πάντα αυτή την απορία. Βλέπετε αυτόν που βαλά στο τέλος, τον καράφλα είναι Σάγιαν. Και όλοι Σάγιαν γίνονται Super Σάγιαν. Επίσης όλοι Σάγιαν έχουν μαύρα μαλλιά. Αυτός, άμα θέλει να γίνει Super Σάγιαν, τι κάνει, κάνει την καράφλα του κίτρινη. Γιατί αφού δεν έχει μαλλιά, πώς γίνεται Super Saiyan αυτός? Αν ξέρει κάποιος στα σχόλια, παρακαλώ να μου λύσει αυτή την απορία. Θα τους κάνω μπλε όλους. Πω κάτι. Βέρα, δεν μπορείτε να γράψετε σχόλια γιατί πρέπει να είμαι 13 και πάνω. Δηλαδή όταν του χρόνου που θα γίνω 13, τον Αύγουστο, 11 Αύγουστο. Εγώ γίνομαι 14, τώρα είμαι 13 ήδη. Άντρα, κάνω και αυτή τη μάχη να νικήσω επιτέλους. Νομίζω ότι μόνο θα νικούσα, αλλά τελικά δεν. Επειδή πυροβολάει κάποια συνέχεια. Βέβαια, δεν θέλω να της το λέω γιατί και εγώ όταν έπαιζα μάθη μόνο θα πυροβολούσα. Είπα, Αναστασία, δεν θέλω να σου λέω συνέχεια όλο με πυροβολάς γιατί και εγώ όταν έπαιζα μάθη μόνο θα πυροβολούσα. Λοιπόν, Σάγιαν αδειό Σάγιαν. Κάνε λίγο να πω κάτι, Αναστασία. Όχι. Έλα, Αναστασία. Έλα. Αφού δεν σταματάς, θα σταματήσω εγώ. Παλεύει ο Μπρατσάρας με το Βετζέτα, είναι και δυο Σάγιαν. Επίσης, παλιά αυτοί οι δυο συνεργαζόντουσαν. Πάμε. Κάτσε. Άμα το πλάνε του Βετζέτα μεγάλη. Τώρα μου θα βάλω το μικρό σοκ Γκόχαν. Είσαι κάτι σαν θείος. Εκολάκι μου. Μαμά και ο παππού. Παππού. Πάρε το. Σοκ Γκόχαν. Το πετάω μόνο ένα κουμπί. Τι σε νικάω. Ο σοκ Γκόχαν θα νικήσει.
Καμεχαμεχα, μαζί με τον πατέρα μου. Έλα. Κι εγώ σε νικάω τώρα. Τι γίνεται, Αναστασία? Ο Βετζέτα είσαι, γάμο τη μάνα μου. Λίγο πύρους, διές, Βετζέτα, μάλλον έχασα από ό,τι φαίνεται. Sorry, ξεχάστηκα. Αλλά δεν θα το κάνω τώρα. Ο Πύρος ξέρει καλά να αποκρούει και να αποφεύγει. Άμα το κάνει δηλαδή. Αλλά να αλλάξω, να αλλάξω. Με τι να αλλάξω? Έχασα. Ο Θεός της καταστροφής δεν θα το υποστεί. Για μένα. Οχ, βλέπει τώρα τι σημαδιά έχει. Δείχνεις τα σημάδια σου. Δεν ξέρω αν φαίνονται Βετζέτα. Και μόνο με παίξει το κανόνα αυτό. Παραδέξου το. Εντάξει. Για είδε τους προσωποφίλους σου. Λοιπόν, παιδιά, πίστευα τους ανικούς, αλλά είσαι ο παιδός του θέτης καταστροφής. Λοιπόν, ξέρεις ότι δεν θα παίξουμε άλλο γύρω, έτσι. Κανονικά, όταν ξεκινάει το παιχνίδι, εγώ από αυτή τη μεριά μου δείχνω την φορίζα και στην Αναστασία το βίντεο. Θα πρέπει δυστυχώς διάφορα βίντεο που μου έχω σβηστεί να τα ξανακάνω και είναι τόσο κρίμα γιατί τα είχα γυρίσει τέλεια. Είχα κάνει στρατιωτικά βίντεο, είχα κάνει διάφορα. Είχα κάνει και ένα βίντεο που τέριαζε με σπίτες. Και γενικά τα τέλη των βίντεο μου στεργόνιστηκα λίγο που χάθηκαν, αλλά χαίρομαι που το μάθατε τώρα. Λοιπόν, να έχετε μια πάρα πολύ καλή μέρα, να χαμογελάτε και θα σας πει όπου το για. Κάτι, ακούστε. Θα βάλω τη φωνή να τον ακούσετε. Μπου, πες. Ακριβώς. Μάντζιν μπου.